Τι θέλω να πω. Πάμε να γίνουμε λιγάκι πιο σύνθετοι. Τώρα η επένδυση γίνεται πιο σύνθετη. Πριν η επένδυση ήταν direct και reverse. Τώρα η επένδυση λοιπόν θέλω να είναι direct, θέλω να είναι reverse, θέλω να είναι και uppercut. Θα τα μπλοκάρω και τα τρία και θα δω να καταστρέψω πάλι βάση. Εντάξει παιδιά, ξαναδείχνω λοιπόν άλλη μια φορά. Μπλοκάρω, μπλοκάρω, μπλοκάρω. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι το soft block. Έτσι, θα μπορούσα πολύ κάλλιστα να κατεβαίνει το χέρι κάτω, αντί να χρησιμοποιήσω τον πύχη μου να χρησιμοποιούσα τον αγώνα και να έκανα μεγαλύτερη ζημιά. Δεν το θέλω τώρα αυτό σε πρώτη φάση, θέλω να χρησιμοποιήσουμε το soft block με τον πύχη. Έτσι, όχι ότι με τον πύχη, αν ο πύχης είναι όπως πρέπει, δεν πονάει. Αν ο πύχης είναι ψημένος και δουλεμένος όπως πρέπει να είναι, πονάει το block με τον πύχη. Εξού και οι Άπωνες όλα τα block τα λένε ουκε. Ουκε στα Ιαπωνικά, ουτσι ουκε, σωτο ουκε, γιόταν ουκε, σημαίνει χτυπάω. Το πιάνετε, τα χτυπήματα τους δεν τα λένε block, τα λένε ουκε. Ουκε σημαίνει ότι έρχεται το χτύπημά του και εγώ χτυπάω το χτύπημά του. Δηλαδή, αν θα έρχονταν η γροθιά, δώσ' μου το direct. Αυτό σημαίνει ουκε, δεν κάνω δηλαδή soft, υπάρχει και είναι καλό. Ο Ιάπωνας λέει το εξής, λέει ουκε, δηλαδή τσακίζω. Το πονάει, πονάει, το λέει, πώς το μαζεύει. Αν το τσακίσω τα όπλα, με τι θα με χτυπήσει. Τίποτα, προσοχή μετά, ε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δείξουμε. Τι θέλω λοιπόν, η επίθεση του Γιώργου Βαργά είναι το direct, είναι το reverse και εδώ λοιπόν είναι το uppercut. Κατανοητά μέχρι εδώ τα μπλοκ μου. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είμαι κοντά, σημαδεύω, έρχομαι λοιπόν μέσα, εσωτερικά και ανεβαίνω λοιπόν ψηλά με δεξί και όταν με βάσει κέρι. Εννοείται ότι θα μπλοκάρουν έτσι, μην κοιτάξω αυτό το φαγητό τώρα. Άμα μα κλωτσιάσω και πάλι δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Έτσι, ξαναδείχνουμε λοιπόν άλλη μια φορά αργά. Δείχνω λοιπόν. Direct, reverse, μπλοκάρω. Είναι κοντά. Κόβω, ανεβαίνω. Όσο μπορούμε, βάση περιπτώσει. Αν δεν μπορώ να πετύχω κεφάλι, πλευρά. Έτσι, άλλη μια. Να το δείξουμε. Πάμε. Ένα. 2, 3, κόβω, ανεβαίνω.